Το σκηνικό ενός αποτρόπαιου εγκλήματος αποκαλύπτουν τα ευρήματα της νεκροψίας που πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής Κρήτης στο άψυχο κορμί της ηλικιωμένης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή χθες στο σπίτι της στη Νέα Χώρα Χανίων. Πρόκειται για ένα τραγικό θάνατο. Βασανιστικό θα έλεγα της άτυχης 88χρονης γυναίκας. Η 88χρονη Όλγα Κλαρίτη έχει υποστεί τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι καθώς όπως φαίνεται προσπάθησε να αντισταθεί. Όμως δέχτηκε ισχυρά χτυπήματα από το δράστη ή τους δράστες στο πρόσωπο, το αριστερό μάτι, το μέτωπο και το κεφάλι. Φέρει ακόμη και ένα χτύπημα στον αγκώνα, πιθανώς από την προσπάθεια του δράστη να την καθυλώσει. Οι ίδιοι το προκάλεσαν, ναι. Απλά θα κράτησε κάποια λεπτά, 5-10 λεπτά ίσως θα κράτησε η όλη ιστορία. Συντετριμμένοι οι γείτονες και οι συγγενείς της δεν μπορούν να πιστέψουν πως μπόρεσε κάποιος να φερθεί με αυτόν τον τρόπο σε μια ανήμπορη γυναίκα η οποία ήταν γνωστή για την καλοσύνη της και τη φιλανθρωπία της. Δεν πήραζε κανένα 10 κομμύρια, ήταν και φιλάνθρωπος, ήταν όλα τα, δίνε όλα. Παρά την κακομεταχείριση που έζησε τα τελευταία δραματικά λεπτά της ζωής της, τα χτυπήματα δεν ήταν εκείνα που επέφεραν το θάνατο, όπως φαίνεται από την εξέταση που έγινε το μεσημέρι στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Το συμπέρασμα του ιατροδικαστή Κρήτης Αντώνη Παπαδομανολάκη συνάδει με τα ευρήματα των αστυνομικών και χαρακτηρίζει το θάνατο ασφυκτικό. Ως συνέπεια της απόφραξης του στόματος και της μύτης της 88χρονης με πετσέτες και πανιά που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να μην ακούγονται οι κραυγές της στη γειτονιά. Ο θάνατος είναι ασφυκτικός, καθαρά ασφυκτικός από απόφραξη των στομίων του στόματος. Αρκετή ώρα δήρυξε αυτό. Που βάζουν το χέρι και κάποια αντικείμενα, όπως είναι πετσέτες ή μαξιλάρια, έτσι. Αλλά κυρίως με τα χέρια και γροντοκοπήθηκε αρκετά και η γυναίκα. Αυτή τις είχαν βάλει πετσέτες από ό,τι έχουν αφήσει, πετσέτες, πανιά. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων εξετάζουν μαρτυρίες από το γιο της και στενούς συγγενείς με ζητούμενο το αν είχε χρήματα μέσα στο σπίτι και ποιος μπορεί να το ήξερε. Όπως διαπιστώθηκε, η εισβολή έγινε από την πίσω πόρτα του σπιτιού που έχει παραβιαστεί με λωστό. Ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προσδιορίζεται τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου. Πρόλαβε λίγο να αμυνθεί η γυναίκα, λίγο όμως, και επίσης δεν υπάρχουν ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης. Δεν υπάρχουν.